Πιο γρήγορα και από τον άνεμο μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο η είδηση για την έγκριση από το Eurogroup της πρότασης της ελληνικής κυβέρνησης με τις μεταρρυθμίσεις που θα επιδιώξει να εφαρμόσει για να ικανοποιήσει τους πιστωτές χωρίς να δυσαρεστήσει τους ψηφοφόρους. We've got some breaking news for you. In the last few minutes we've just heard that the Eurozone group of countries has approved Greece's proposed changes to its bailout program, opening the way to the disbursement of further funds to the heavily indebted. Το Bloomberg γράφει: οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης ενέκριναν το πακέτο νέων οικονομικών μέτρων της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για την παράταση της Συμφωνίας Διάσωσης της χώρας. Οι Financial Times επισημαίνουν: η Ευρωζώνη εγκρίνει την ελληνική πρόταση μεταρρυθμίσεων. Στο μικροσκόπιο των ξένων μέσων μαζικής ενημέρωσης μπαίνει η λίστα με τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Τσίπρα. Το πρακτορείο Reuters γράφει: το εξασέλιδο έγγραφο από την Αθήνα οπισθοχωρεί όσον αφορά στις προεκλογικές υποσχέσεις για αναστολή των ιδιωτικοποιήσεων, την αύξηση δαπανών κοινωνικής πρόνοιας και την αύξηση του κατώτατου μισθού και υπόσχεται να συμβουλεύεται τους εταίρους πριν προβεί σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Annonce avant tout des réformes structurelles censées ramener de l'argent dans les caisses. Η μετονομασία της Τρόικας σε θεσμούς εξακολουθεί να προκαλεί καυστικά σχόλια. Don't call it the Troika anymore. Tsipras said he doesn't want to call it the Troika anymore. Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου απορρίπτει τα σενάρια Brexit, μιλώντας στην Αριάννα Χάφινγκτον. This is not in the cards and it's not being discussed. The last week was a triggering point where there was a collective determination to listen, to build trust and to do the best to stay together. Η ελληνική κυβέρνηση έχει πολύ μακρύ δρόμο να διανύσει.